Hello, it's me again. I learn makeup crime. Αρχίζει. Πριν αρχίσουμε, βεβαίως, ότι είχαν εγγραφή σου, χτύπα και το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Τα social media θα είναι κάτω στην περιγραφή. Θα αφήσω ή εδώ το Instagram. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για την Grace Kelly. Grace Kelly ή αλλιώς πριγκίπισσα του σινεμά. Πριγκίπισσα του Μονακό, που παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 1956 τον πρίγκιπα Ρενιέ Γάμα του Μονακό. Πριγκίπισσα στη ζωή και στην οθόνη, που μάγεψε με το παραμυθένιο γάμο της όλο τον κόσμο, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη θρελική Grace Kelly, που όσο και να έμοιαζε η ζωή της γαλμένη από παραμύθι, δεν ήταν πάντα τόσο ροζ. Μία από τις πιο αστραφτερές στάρ του Hollywood, η επιτομή του Αμερικάνικου Σιχ με απαραμιλήτη ομορφιά, τιμημένη με Όσκαρ, πρότυπο στυλ εκατομμυρίων γυναικών και το όνειρο όλων των ανδρών. Γεννημένη στις 12 Νοεμβρίου του 1929 στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβανίας, μεγαλωμένη σε εύπορη οικογένεια με αυστηρές αρχές και ονομάζεται Grace προς τιμή της αδικοχαμένης σε νεαρή ηλικία θεία της. Η κόρη αυτοδημιούργη του εκατομμυριούχου, το τρίτο από τα 4 παιδιά μεγαλωμένη στην αριστοκρατική Φιλαδέλφια. Ο πατέρας της, που ήταν ολυμπιονίκης στη κοπηλασία, προσπαθεί να της δημιουργήσει την αγάπη για τον αθλητισμό, αλλά χωρίς η μικρή Grace να έχει ιδιαίτερες επιδόσεις. Γενικά όμως, δυστυχώς γνωρίζει περισσότερο την αδιαφορία παρά το ενδιαφέρον των γονιών της. Με το που μπήκε στην εφηβεία, η ανάγκη της να είναι το επίκεντρο της προσοχής την οδηγεί στους κύκλους ενός ερασιτεχνικού θεατρικού εργαστηρίου. Τελειώνοντας το σχολείο, πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου και γράφεται στο American Academy of Dramatic Art. Παράλληλα, δουλεύει σαν μοντέλο και παίζει στους πρώτους μικρούς ρόλους της στο θέατρο και στην τηλεόραση. Ο ιατρικός πληθυσμός είναι γοητευμένος από τη Βασίλισσα του Χιονιού, όπως την αποκάλεσε ειρωνικά ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Βέβαια, ο πατέρας της είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Για παράδειγμα, ένας επιτυχημένος γάμος θα έκανε την ελίτ της Φιλαδέλφειας να ξεχάσει πως εκείνος ήταν κάποτε χτίστης. Και πάμε τώρα στη γνωριμία της με το Ρενιέ. Το 1955 στο Φεστιβάλ των Κανών, ως επίσημη προσκεκλημένη, γνωρίζει τον πρίγκιπα Ρενιέ Γάμα του Μονακό, ο οποίος την ερωτεύεται. Επιστρέφοντας στην Αμερική, γυρίζει ακόμη μία ταινία που φάνηκε προφητική, ο Κύχνος, όπου υποδίεται μία πριγκίπισσα. Και κάπου εκεί αρχίζει το ειδήλιο, υπερατλαντικά τηλεφωνήματα με εικόγνητο επισκέψη του πρίγκιπα στην Αμερική για να δει την αγαπημένη του. Ο Ρενιέ στο πρόσωπο της Grace βρίσκει την ιδανική σύντροφο, πανέμορφη, εντυπωσιακή, ένας κινηματογραφικός μύθος για εκείνη, είναι ένας γοητευτικός άντρας με τίτλο που μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις επιθυμίες της. Εκείνη την περίοδο, οικονομικά το Μονακό δεν πήγαινε και τόσο καλά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρώπη είναι αρκετά ανασφαλής και το καζίνο του Μόντε Κάρλο πάσχει από έλλειψη πελατών. Grace είναι η καλύτερη ευκαιρία για το Ρενιέ για να προσελκύσει το καινούριο χρήμα της Νέας Επίρου. Σύμφωνα με το βιογραφικό της Star, ο πατέρας της Jack Kelly πιστεύει ότι ο Ρενιέ θέλει να παντρευτεί την κόρη του για την περιουσία της. Οι υποψίες του βγαίνουν σωστές, καθώς ο πρίγκιπας ζητά 2 εκατομμύρια δολάρια για πρίκα. Ο πατέρας της βλέπει πως αυτή η πρόταση είναι συμφέρουσα, γιατί κάνοντας γαμπρό έναν πρίγκιπα θα ανέβει τα σκαλιά της ελίτ. Πρωτοχρονιά του 1956 επίσημα ανακοινώνονται και οι αραβώνες τους και η τελευταία ταινία της Grace Kelly ήταν η Υψηλή Κοινωνία. Φυσικά και ο γάμος ήταν ένα παραμύθι. Ο γάμος συγκεκριμένα έγινε στις 19 Απριλίου του 1956. Το νηφικό ήταν σχεδιασμένο από την Έλενα Ρόουζ, αγαπημένη ενδυματολόγος του Hollywood, και επίσημα η Grace Kelly έγινε πριγκίπισσα του Μονακό.
Πάμε λίγο στην οικογενειακή ζωή. Απέκτησε 3 παιδιά, την Καρολίνα, τον Αλφρέντο και τη Στέφανη. Με τον ερχομό του πρώτου παιδιού ήρθε και ο οριστικός αποχαιρετισμός των λαμπερών προβολών του Hollywood. Και πάμε τώρα λίγο στο τέλος αυτού του γάμου. Οι φήμες οργιάζουν πως δεν υπάρχουν δεσμούς ανάμεσα στο πριγκιπικό ζευγάρι του Μονακού. Συγκεκριμένα και οι δύο διατηρούσαν ισοσυζυγικές σχέσεις. Grace με τον Φράντι Σινάτρα. Και πάμε τώρα στο τραγικό δυστύχημα. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1982, η Grace Kelly μαζί με την κόρη της Στέφανη επέστρεφαν στο παλάτι από τις διακοπές τους. Η Grace απέρριψε την πρόταση του σόφερ να οδηγήσει εκείνος και πήρε ίδια το τιμόνι. Ενώ οδηγούσε, έπαθε εγκεφαλικό. Έχασε τον έλεγχο του αμαρτιού και έπεσε σε ένα γκρεμό ύψους 120 μέτρων και καρφώθηκε σε δέντρα. Ένας μοτοσυκλετιστής που βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όρχημα της Grace παρατηρούσε για κάπως η ώρα ότι το αμάρτησι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, δηλώνοντας ότι ο οδηγός του ήταν μεθυσμένος ή κοιμισμένος. Η Στέφανη κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και με τη βοήθεια ενός άντρα προσπάθησαν να βγάλουν τη μητέρα της. Η πριγκίπισσα Grace Kelly κατέληξε την επόμενη μέρα 14 Σεπτεμβρίου από εσωτερική αιμορραγία. Ήταν 52 ετών. Να πάβεται στον οικογενειακό τάφο των Γκριμάλτι εντός του καθολικού ναού του Αγίου Νικολάου στο Μοντε Κάρλο. Και μετά από τόσα χρόνια, μία ακριβής απάντηση δεν υπάρχει από κανέναν. Τσακωνόταν με την κόρη της και η τραγική ηρωνία ποια είναι. Στο σημείο εκείνο του ατυχήματος, η Grace είχε γυρίσει μία σκηνή για την ταινία «Το κυνήγι του κλέφτη». Ο πρίγκιπας Ρενιέ, που δεν της αναπαντρεύτηκε, κυδεύτηκε στο πλευρό της μετά από το θάνατό του το 2005. Φυσικά το μακιγιάζ της ήταν της απόλυτης στάρ, ένα glam look για κάθε περίσταση και κάθε ώρα, όπως αρμόζει σε μία πριγκίπισσα. Και αυτό ήταν το τελικό look, ελπίζω να σε αρέσει όσο αρέσει και σε μένα, πιστεύω με κολακεύει στα μάτια πάρα πολύ, yes. So, αυτή ήταν η ιστορία της Grace Kelly ή αλλιώς το make-up crime. Θα χαρώ να σε δω την επόμενη Κυριακή στο επόμενο Make-up Crime. Μην σε χάσεις. Κάνε την εγγραφή σου, χτύπα και το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Τα social media θα είναι κάτω στην περιγραφή και θα βάλω και εδώ το Instagram. Τα λέμε την Τετάρτη στο vlog. Γεια πολλά!